1-2-1-2, είμαι ο Φάνης Αριτζής και αυτό είναι το Theater Voice. Στο σημερινό podcast, στο σημερινό επεισόδιο, έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ μαζί μου έναν ταλαντούχο ηθοποιό, τον Ερίκο Μιλιάρη. Ερίκο, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνεις να βρίσκεσαι στο Theater Voice. Καλησπέρα Φάνη, εγώ ευχαριστώ. Ερίκο, καταρχάς πες μου πώς είναι η μέρα σου μέχρι στιγμής. Πολύ καλά. Τελειώσαμε χθες παραστάσεις προς το παρόν, δηλαδή για το Πάσχα που είχαμε κάποιες έξτρα παραστάσεις. Θέλω να μας πεις πού βρίσκεσαι. Είμαι στην άνοδο του Αρτούρου Ούι, του Μπέρτολ Μπρέχτ, στη σκηνοθεσία Άρη Πινιάρη, στο θέατρο ΑΡΚ. Τι συμβαίνει με αυτή την παράσταση, σε παρακαλώ, την οποία έχω έρθει, την έχω δει σε ένα κατάμεστο θέατρο, έτσι, στο θέατρο ΑΡΚ, βρίσκεται στην Κυψέλη, ένα πολύ ωραίο θέατρο, το οποίο θυμίζει έτσι, να το πω έτσι λίγο πιο λαϊκά, πασαρέλα, γιατί είναι αμφιθεατρικά και από τις δύο πλευρές και εσείς βρίσκεστε στη μέση, ένα πάρα πολύ ωραίο θέατρο, το οποίο όπου και να καθίσεις έχεις άψογη ορατότητα, το οποίο νομίζω έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για ένα θεατή, βέβαια, σε πρώτη φάση, αλλά ο λόγος σε σένα, γιατί εγώ έτσι επειδή με συνεπήρε μπορώ να πω πολλά πράγματα, είναι μια sold out παράσταση. Για πες μας κι εσύ. Ναι, πάμε πάρα πολύ καλά. Η αρχή, δηλαδή τώρα είχαμε βάλει και παραστάσεις μέχρι τέλος Απρίλη. Παίζουμε μέχρι 30 Απριλίου. Mm-hmm. Είναι sold out όλες από χθες. Είναι χαμός. Μεγάλη χαρά που μας πάει τόσο καλά, γιατί είναι και το έργο τέτοιο. Δηλαδή δεν είναι απλή περίπτωση που ανεβάζουμε Μπρέχτ και πηγαίνει τόσο καλά. Μα τι έργο είναι αυτό. Για να πούμε λίγο για τον κόσμο. Να πούμε καταρχάς Μπρέχτ. Ας ξεκινήσουμε, ναι, από εκεί. Τι εστί Μπρέχτ. Τώρα μιλάμε για ένα τεράστιο κεφάλαιο του θεάτρου. Θυμάμαι και έναν καθηγητή μου, τον Δημήτρη τον Ήμελο στη σχολή, γνωστός πια και στο ευρύ κοινό, από τη σειρά, από το Σασμό που κάνει και τον αστυνόμο. Αλλά καλά, μιλάμε για μεγάλη ιστορία γενικά ο Ήμελος. Ναι, ναι, να το πούμε και αυτό έτσι. Γιατί επειδή είμαστε στο podcast εδώ και μας ακούνε και συνάδελφοί σου, αλλά και κόσμος που του αρέσει το θέατρο, το επισκέπτεται, αλλά και γενικά ο κόσμος των τεχνών και των γραμμάτων, να πούμε ότι ο κύριος Ήμελος είναι μεγάλο κεφάλι, έτσι, πριν εμφανιστεί στο Σασμό, όπως και πολλοί κόσμος πριν εμφανιστεί στο ευρύ κοινό, την χάνει να έχει πολλά χιλιόμετρα, αλλά ναι, για πες μας. Ακριβώς, ναι, θυμάμαι και που ο Ήμελος από τη σχολή μας έλεγε ότι, κατά την άποψή του δηλαδή, τα μεγάλα κεφάλαια που στιγμάτισαν το θέατρο, όχι απλά ως προς το κοινό δηλαδή, αλλά σε σχέση με την ιδέα μας για το θέατρο και την υποκριτική δηλαδή για τον ηθοποιό, είναι οι αρχές τραγωδίες, μετά είναι ο Σέξπιρ, Τσέχοφ, που προφανώς άλλαξε την ιστορία μαζί με τον Στανισλάβσκι, και ο Μπρέχτ πια. Ναι, αυτό το λέμε, αγαπητοί ακροατές, έτσι λίγο για να καταλάβετε, το λέει ο Ερίκος, για να καταλάβετε λίγο τη σημαντικότητα του Μπρέχτ και τη σημαντικότητα έτσι και του έργου, έτσι απλά, άνω τελεία. Όχι, και το λέμε κιόλας και ενημερωτικό, δεν το λέμε εμείς, δηλαδή εμείς απλά μεταφέρουμε αυτή τη γνώση για να ξέρετε έτσι κι εσείς όταν ακούτε αυτά τα ονόματα ή αν πέσει στην αντίληψή σας κάποιο τέτοιο έργο, όχι μόνο το συγκεκριμένο αλλά και γενικότερα, τι εστί αυτό, έτσι. Ακριβώς. Έχει μεγάλη σημασία γιατί πέρα από ότι δόμησε την έννοια, ας πούμε, του πολιτικού θεάτρου. Μιλάμε για πολιτικό θέατρο, μπράβο, ναι, να το πούμε και αυτό, ναι. Ουσιαστικά άλλαξε και την έννοια της υποκριτικής από την άποψη ότι ο Μπρέχτ έθεσε αυτό που ακόμα είναι ένα ερώτημα εντωμεταξύ στο θέατρο για το πώς το αγγίζει κανείς. Το θέμα της αποστασιοποίησης, το έλεγε εκείνος, mm-hmm. ότι δηλαδή φεύγουμε από. Το λέω κάπως επιγραμματικά δηλαδή και απλά τώρα. Φεύγουμε από την ταύτιση απαραίτητα του ηθοποιού με το ρόλο και πάμε σε μια απόσταση από αυτό με την έννοια ότι τα πράγματα παρουσιάζονται λίγο πιο σχηματικά σαν και ο ίδιος ο ηθοποιός σχολιάζει το ρόλο που κάνει και το έργο το ίδιο για να μπορεί και ο θεατής να έχει μια κριτική στάση σε αυτό που βλέπει και να μην παρασύρεται απαραίτητα από αυτό που βλέπει με την έννοια της ταύτισης. Προφανώς θα παρασυρθεί γιατί μπαίνει σε μια ιστορία, αλλά είναι συνεχώς σε μια θέση του να μπορεί να είναι και το μυαλό του καθαρό και να κρίνει αυτό που βλέπει την ιστορία και να αντιλαμβάνεται
την αναλογία με το σήμερα, δηλαδή και με τη ζωή του. Αυτό... Σαν όλοι μαζί να φιλοσοφούμε πάνω σε αυτό που βλέπουμε. Αυτό έτσι για να το κάνουμε και ακόμα πιο απλό, μέσα από το δικό σου ρόλο και το δικό σου παίξιμο, ας πούμε, μπορείς, ας πούμε, να μας το πεις και μέσα από... Ναι. Θα σου πω, εγώ θεωρώ ότι... Χωρίς και εγώ να ξέρω τώρα πολλά, γιατί όπως σου λέω, είναι ένα ερώτημα ο Μπρέχτ γενικά, νομίζω, στο ελληνικό θέατρο, ίσως και διεθνώς βέβαια. Νομίζω ότι συγκεκριμένα ο Άρης, ο Μπινιάρης, ίσως άγγιξε περισσότερο από οτιδήποτε τουλάχιστον έχω δει εγώ σε σχέση με τον Μπρέχτ, το θέμα του τι σημαίνει αυτή η αποστασιοποίηση. Γιατί πολλές φορές παρεξηγείται αυτό το πράγμα. Νομίζουμε, ας πούμε, ότι πρέπει ο ηθοποιός να ανέβει και να μην κάνει τίποτα, ας πούμε. Ότι απλά να τα πει τα λόγια σαν να μην συμβαίνει τίποτα, γιατί αυτό σημαίνει αποστασιοποίηση. Αυτά είναι τώρα, νομίζω, παρερμηνίες. Ο Άρης προφανώς πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει υψηλή θερμοκρασία στα πράγματα. Απλώς δομεί έναν κόσμο με έναν τέτοιο τρόπο που... τα πράγματα δεν είναι ρεαλιστικά, ας το πούμε. Mm-hmm. Μπαίνουμε σε έναν σχεδόν κινηματογραφικό κόσμο. Το έχει δομήσει και έτσι, που είναι στο όριο του καρτούν. Αυτό θα έλεγα. Μου θύμιζε, και συγγνώμη που σε διακόπτω, σαν να έβλεπα, μάλλον, σαν να άνοιγα ένα περιοδικό, πολύ, μάλλον ένα κόμικ, πάρα πολύ ωραία δομημένο και ζωγραφισμένο, της Gotham City, και ήταν ο Batman. Ακριβώς, μπράβο, μπράβο. Ο Τζόκερ, ο Πένγκουιν. Δηλαδή ήταν τόσο ωραία και σωστά δομημένοι οι χαρακτήρες, το make-up, τα ρούχα. Καλά, καταπληκτικά ρούχα, δεν το συζητάμε. Φωτισμοί, όλα. Έχεις δίκιο, ναι, γιατί θυμάμαι και εγώ την πρώτη φορά που μας έδειξε σε λάπτοπ, δηλαδή σαν εικόνες, το που θα πάει το θέμα, το σκηνογραφικό και τα ρούχα. Ήταν, νομίζω, η πρώτη φορά σε δουλειά μέχρι στιγμής που έχω βρεθεί, που είπα ότι κατάλαβα ότι είναι φοβερά καθοριστικά και για μας, για την υποκριτική. Ότι εμείς τώρα δουλεύουμε με τα ρούχα μας τα καθημερινά, αλλά όταν έρθουν αυτά τα ρούχα, θα καταλάβουμε πάρα πολλά πράγματα για το που πρέπει να πάει το πράγμα, ας πούμε. Ναι. Και έτσι είναι και στους ρόλους που εγώ κάνω, δηλαδή, γιατί είμαστε κάποιοι που κάνουμε 3-4 ρόλους, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Ήταν φοβερά ενδιαφέρον, γιατί πρέπει να περάσω μέσα στην ιστορία από διάφορες πλευρές και με διαφορετικά σχήματα, όπως είπα τώρα, mm-hmm. σχέση με τον Μπρέχτ. Το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον, εγώ το έχω χαρεί πάρα πολύ, που κάνω, ας πούμε, τον επιθεωρητή που, στο έργο που έχει βέβαια. Να ερευνήσει ένα σκάνδαλο. Που βέβαια, βέβαια. Ή μετά που κάνω τον δημοσιογράφο που έχει μια εφημερίδα, τον Ιγνάτιο Ντάλφιν. Ναι, ναι. Μια φοβερή περούκα, ας πούμε. Που έχω καλά, έτσι. Έτσι, ναι. Καλή αυτή. Ναι, 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 πραγματικά. Ήταν πολύ ενδιαφέρον, γιατί εντάξει, εμένα όλη η έγνοια μου ήταν πόσο αυτό δεν θα μείνει απλώς σχήμα με την κακή του έννοια. Τώρα μιλάω λίγο υποκριτικά, ότι δηλαδή παίζουμε κάτι με την κακή έννοια. Αυτό το παιγμένο, δηλαδή, το οποίο δεν έχει mm-hmm. κάποια αληθινή βάση, ας το πω έτσι. Mm-hmm. Προσπαθούσα εγώ αυτό το πράγμα να βρω. Νομίζω ότι βοήθησε πολύ η ταχύτητα των πραγμάτων στα οποία σε οδηγεί ο Άρης ο Μπινιάρης. Όχι χωρίς λόγο, δεν είναι μια λόξα στο κεφάλι του, ας πούμε, αλλά πιστεύει, και αυτό ήταν μεγάλο κέρδος από την παράσταση και για μένα στο οποίο, ότι μέσα από την ταχύτητα, πέρα από ότι ο κόσμος μπαίνει σε κάτι το οποίο τον παρασέρνει όπως και να έχει, εσύ ως ηθοποιός οπωσδήποτε θα έρθουν πράγματα που και εσύ δεν τα περιμένεις ότι θα έρθουν, ακριβώς λόγω της ταχύτητας. Ότι άμα κάτσω πολύ να πάρω κάποιους απλούς χρόνους ρεαλιστικούς, να σκεφτώ τα πράγματα, να πάρω το χρόνο μου να ακούσω τον συνάδελφο και μετά να απαντήσω δεν ξέρω και εγώ τι, αυτό το πράγμα έχει έναν έλεγχο. Μη συγχωρείς, έχω εδώ και το σκυλί μου. Εννοείται. Τι σκυλάκι έχεις? Ένα σκύλο μεσαίου μεγέθους, κρυφόν. Άτρε. Και ποιο είναι το όνομά του? Τον λένε Μεφίστο. Ναι. Τον είχα βρει σε ένα χώρο προβών που κάναμε πρόβες, όταν κάναμε τον φάος του Γκέτε με την Κατερίνα την Ευαγγελάτου. Αχ, απίστευτο. Και του δώσαμε το όνομα του Μεφιστοφελή. Ναι, γιατί εκείνη με έψε να τον πάρω. Απίστευτο. Είχε δεθεί το σκυλί μαζί μου. Να το χαίρεσαι. Πόσο χρονών είναι τώρα?
Τώρα είναι 9. Τον βρήκα ενώ ήταν 2 χρονών. Να τον χαίρεσαι. Τον 15 δηλαδή. Είναι πολύ σημαντικό πάντως που έχεις υιοθετήσει και ένα σκηνάκι. Είναι τεράστια σχέση. Είναι φοβερή αυτή η σχέση. Απερίγραπτη. Και, μάλλον, να το πω πιο σωστά, μάλλον να το πω και πιο σωστά, είναι πολύ σημαντικό που σε υιοθέτησε. Σωστά, έχεις δίκιο, γιατί εκείνος με επέλεξε πραγματικά. Ήταν φοβερό. Ολόκληρο θείος και ήταν συνέχεια μαζί μου. Δηλαδή και εγώ δεν μπορούσα να το πιστέψω. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε ναι, μην σ' ανησυχεί καθόλου. Είναι μεγάλη μας χαρά να τον φιλοξενούμε και αυτόν στο Theater Voice. Και νομίζω και αυτός κάνει και την εμφάνισή του. Γιατί σου λέει, κάτσε, και εγώ είμαι εδώ. Γιατί να μην κάνω κι εγώ το κομμάτι μου. Όχι, δεν το συζητώ. Όχι, όχι, εννοείται. Γεια σου, με Φίστο. Γεια σου. Γεια, με Φίστο. Οπότε, λοιπόν, μέσα από αυτήν την ταχύτητα, για να επιστρέψω αυτό που έλεγα, εγώ κατάλαβα, δηλαδή, λίγο άρχισε να βγαίνει ένα σχήμα και με πολύ χιούμορ κιόλας, γιατί ήθελε και το χιούμορ ο Άρης στην παράσταση. Ακριβώς επειδή είναι και βαρύ το θέμα και είναι πολιτικό βαθιά, αρχίζει και μέσα από το χιούμορ γίνεται κάτι τραγελαφικό, ας πούμε. Δεν είναι χιούμορ με την έννοια του τα αστιάκια, αλλά φαίνεται ακόμα πιο τραγικό αυτό που συμβαίνει, ακριβώς επειδή το αντιμετωπίζουμε σε στιγμές με ελαφράδα και με ένα βαθύ χιούμορ. Εγώ αυτό κατάφερα να το αντιληφθώ μέσα από τον παραλογισμό, ας πούμε, του ίδιου του θέματος. Είναι πολλές φορές που νιώθω πες και είμαστε όλοι κάποιοι τρελοί εδώ πέρα. Ότι αυτά που υπόνονται είναι τόσο ακραία και τρελά, που καταλήγεις και η ίδια σου η ερμηνεία, δηλαδή, να θέλει κάποια τραβηγμένα, ας πούμε, πράγματα από τα μαλλιά. Κάπως έτσι μπήκα σε ένα τέτοιο κανάλι, που το χαίρομαι πάρα πολύ. Και βγαίνει και αυτό εξαιρετικό. Οι κριτικές είναι διθυραμβικές. Άλλωστε σου είπα ότι και στο μεταπτυχιακό μου θέλουμε να έρθουμε να το δούμε. Έτσι, και με πολύ μεγάλη. Εγώ βέβαια το έχω δει, θα ξανάρθω και έχω και τη χαρά τώρα να τα πούμε και μαζί, οπότε είμαι και πιο διαβασμένος, θα έλεγα. Εμένα η ερώτησή μου μεταξύ άλλων είναι, γιατί ο Αρτούρος Ουί είναι σκυφτός? Ναι, σωστά. Ας πούμε τώρα ότι κάποια πράγματα δεν τα είπαμε, ότι ουσιαστικά πάνω κάτω η ιστορία είναι μια αλληγορία για την άνοδο του Χίτλερ. Ναι, ναι, να τα πούμε λίγο αυτά, ναι, παρακαλώ. Αυτό δεν το είπαμε. Είναι μια ιστορία, αλληγορία για την άνοδο του Χίτλερ. Το φοβερό σε όλη την υπόθεση είναι ότι ο Μπρέχτ το έγραφε αυτό παράλληλα και ταυτόχρονα με την άνοδο του Χίτλερ. Δηλαδή δεν είναι ένα έργο που γράφτηκε μετά από όλη την ιστορία αυτή του ναζισμού. Είχε αυτοεξοριστεί ο Μπρέχτ για να μην τον σκοτώσουν από τη Γερμανία. Και εκτός, λοιπόν, έξω από τη Γερμανία, μάθαινε τι γίνεται, μάθαινε αληθινά γεγονότα που συνέβαιναν και εκείνος έγραφε την ιστορία τοποθετώντας την στην Αμερική, στο Σικάγο, σε μια ομάδα γκάγκστερς. Το πήγε εκείνος για το έργο μας. Και καλά. Και καλά, τύπου δεν το λέω για σας, το λέω για κάτι άλλο. Μπράβο, ναι. Ενώ όμως υπάρχουν και σκηνές στο έργο που είναι βασισμένες σε αληθινά γεγονότα του Χίτλερ, που μάθαινε ότι συμβαίνουν ο Μπρέχτ και τα βάζε στο έργο. Ο δήμαρχος, ας πούμε, που κάνει Γιάννης Αναστασάκης, ο Ντόξμπορου, που του κατάφερε το οικονομικό τραστ, ας πούμε, των λαχανικών εκεί επιχειρηματιών. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ναι. Άρα αυτά υπάρχουν, δηλαδή είχαν γίνει στη Γερμανία, δηλαδή. Ακριβώς, με τον Χίτλερ, που κατάφερε, δηλαδή, ο Χίτλερ σε έναν ανάλογο, ας πούμε, πολιτικό της Γερμανίας να μάθει για αυτό το σκάνδαλο, ας πούμε, που με κάποια λεφτά του κράτους εκείνος αγόρασε ένα εξωτερικό, δεν ξέρω λίγο τι, και επωφελήθηκε από αυτό και τον ανέβασε αυτός ο πολιτικός, τον Χίτλερ. Τον βοήθησε να ανέλθει, ας πούμε. Αυτά είναι βασισμένα σε αληθινά γεγονότα, δηλαδή υπάρχουν και στο έργο μας. Ή το και το φοβερό ότι έχουμε σκηνή στο έργο που ένας ηθοποιός, που τον κάνει εξαιρετικά ο Κώστας ο Κοροναίος, διδάσκει τον Αρτούρο Ουί, τον Γιώργο Χρυσοστόμου, πώς να μιλάει και πώς να στέκεται, ναι. Να μιλάει δημοσίως, το οποίο είναι και αυτό αληθινό γεγονός. Ο Χίτλερ είχε πάρει έναν ξεπεσμένο αλκοολικό παρακμιακό ηθοποιό της Γερμανίας να του διδάξει πώς να μιλάει και πώς να φέρεται, και εκείνος είναι που του δίδαξε και το αναζιστικό χαιρετισμό, ας πούμε, με το χέρι, τη στάση του σώματός του. Από έναν ηθοποιό τα έχει μάθει αυτό ο Χίτλερ. Όπου το αποδίδεται σαν αρλεκίνος στο δικό σας το έργο, μπράβο, έτσι. Ακριβώς, σαν αρλεκίνος και καταπληκτικά κιόλας. Όποιος θέλει να το δει, νομίζω θα. Ναι, δεν το συζητώ. Είναι φοβερό το πώς ναι. Οπότε, λοιπόν, ο Γιώργος, και έχει στο ερώτημά σου το γιατί είναι σκεφτός στην αρχή, ήταν μια σκέψη αυτή του Άρη μαζί με τον Γιώργο. Ότι και πολύ δύσκολο, και πολύ δύσκολο πάνω στη σκηνή. Βέβαια, πάρα πολύ σκηνή. Ότι επειδή ακριβώς τον βλέπουμε στις αρχές του,
Ξεκινάει και το έργο ότι ακόμα αυτός ο Αρτούρο Ουί είναι απλώς ένας γκάγκστερ που θεωρείται και επικίνδυνος. Δεν έχει μπει καλά-καλά στα πράγματα και στα επιχειρηματικά συμφέροντα. Οπότε μέσα από αυτή την σκυφτή στάση ήθελα να δείξουν μια ακόμα αβεβαιότητα αυτού του ανθρώπου που ακόμα δεν είναι κάτι, δεν είναι τίποτα. Δεν έχει μια αυτοπεποίθηση να μιλήσει δημοσίως, να διεκδικήσει κάποια πράγματα δημοσίως και ότι αυτό χτίζεται σιγά-σιγά. Και το χτίζουν και όλοι μαζί. Αυτό για μένα είναι το πολύ σημαντικό στο έργο. Ότι δεν είναι ο Χίτλερ μόνος του, ας πούμε. Αλλά κάποιοι επιχειρηματίες, κάποιοι πολιτικοί, μέσα από μια οικονομική κρίση, αν σας θυμίζει κάτι, ενώ και σήμερα το ζούμε αυτά, δεν είναι και τίποτα μακριά. Ναι, ναι, πραγματικά. Αναγκάζονται και πέφτουν στην ανάγκη του για να σωθούν τα δικά τους επιχειρηματικά συμφέροντα. Άρα τον φτιάχνουν όλοι μαζί. Εγώ το λέω πολύ αυτό, το έχω ξαναπεί ότι είναι λες και έχουμε πολλούς μικρούς Χίτλερ, ας πούμε. Και στην ιστορία την αληθινή του Χίτλερ, αλλά και στο έργο. Δεν είναι ένας αυτός ο παντοδύναμος ο οποίος κατάφερε όλα αυτά που κατάφερε, ας πούμε, και ιστορικά. Είναι πολλοί από πίσω του που χτίζαν όλο αυτό το πράγμα με πρόσωπο από τον Χίτλερ. Έτσι είναι και εδώ λοιπόν ο Αρτούρο και ήταν μια σκέψη αυτή, η οποία νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρουσα, μου το λέει και συνέχεια το κοινό, όπως το ρωτάς και εσύ, αυτό με το τη σκυφτή στάση, ότι σιγά σιγά. Και το ίδιο το σώμα δηλαδή αλλάζει, ειδικά μετά από τη σκηνή με τον ηθοποιό που του διδάσκει κάποια πράγματα περί ρητορικής, ας πούμε, αρχίζει και αλλάζει και αποκτάει την τελική του, ας πούμε, στάση που είναι αυτή του μεγάλου αυτού φύρερ, ας πούμε, του τρομακτικού τύπου. Αρχίζει άνοδος του, όπως το λέει και το έργο. Ναι, 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 αυτό που λέει και το έργο. Δηλαδή αρχίζει άνοδος του που ουσιαστικά βλέπουμε την άνοδο και κυριολεκτικά ουσιαστικά που σωματοποιείται όλο αυτό και το βλέπουμε πέρα από τη μεταφορά και κυριολεκτικά και βλέπουμε πώς ουσιαστικά οι εξωγενείς παράγοντες φτιάχνουν ουσιαστικά ένα δικτάτορα και πώς ουσιαστικά ένας δικτάτορας δεν γίνεται από μόνος του. Οι συνθήκες τον φτιάχνουν και όλοι τον φτιάχνουν για ένα σύστημα τον φτιάχνει για να ικανοποιήσει τα θέλω του, για να συντηρηθεί το ίδιο το σύστημα. Που όλο αυτό ακριβώς μας χτυπάει καμπάνες πώς μπορεί και να επαναληφθεί αφενός και αφετέρου ότι εμείς ουσιαστικά τα φτιάχνουμε όλα αυτά. Όχι, όχι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι ο Μπρέχτ πιο πάντοτε και πιο επίκαιρος από ποτέ. Δεν είναι τυχαίο ότι όλο αυτό και το στήσιμο της παράστασης και η όλη αυτή η θύμιση του παρελθόντος κάτι μας ξυπνάει και γι' αυτό και ο κόσμος κάτι θέλει να θυμηθεί βλέποντας αυτό το έργο ή να παραδειγματιστεί είτε γιατί δεν ξέρει γιατί θέλει να το δει. Πάντως είναι σίγουρο ότι όλοι φεύγουν εντυπωσιασμένοι. Ναι, πάλι καλά. Και εγώ το χαίρομαι πολύ ακριβώς γιατί. Καταρχάς έτσι καλώς χαίρεσαι όταν έχεις μια επιβεβαίωση από το κοινό ότι αρέσει αυτό το πράγμα που κάνεις. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι και ο σκοπός της δουλειάς μου, νομίζω. Δηλαδή, ο κόσμος να περνάει αυτό που κάνεις. Πόσο μάλλον σε ένα τέτοιο έργο που λέει αυτά τα πράγματα που λέει. Και για μένα κιόλας το πολύ ενδιαφέρον, ίσως το πιο ενδιαφέρον σε αυτό το έργο που έχει κάνει ο Μπρέχτ και εμείς το έχουμε κρατήσει στην παράσταση, είναι το τέλος όπου. Εντάξει, το έχουμε εμείς λίγο αλλαγμένο, αλλά εννοώ ότι και στο έργο όπως θα συγγράψει ο Μπρέχτ και σε εμάς την παράσή μας με το τέλος που έχει επιλέξει να δώσει ο Άρης, όπως και να έχει, αφήνει τα πράγματα στην άνοδο, όπως λέμε, του Αρτούρο Ουί. Δηλαδή τον δείχνει να πέφτει. Όλο το έργο είναι μια πορεία που βλέπουμε αυτόν τον άνθρωπο σιγά σιγά πώς ανεβαίνει και τελειώνει το έργο. Όταν είναι στην κορύφωσή του ο Αρτούρο Ουί. Σαν να σου λέει ο Μπρέχτ δηλαδή, και νομίζω ότι αυτό περνάει και στον κόσμο, ότι δεν θα σου δείξω την πτώση του. Γιατί καταρχάς έτσι κι αλλιώς όταν την έγραφε ο Μπρέχτ δεν την είχε ζήσει την πτώση του, γιατί όπως σου είπα τα έγραφε ταυτόχρονα με τον Χίτλερ αυτά. Ναι. Το έργο είχε γραφτεί πριν πέσει ο Χίτλερ. Αλλά έτσι κι αλλιώς είναι σαν να λέει ότι, ωραία, εδώ τώρα τον φτάνουμε στα ύψη, εκεί που βρίσκεται και αρχίζει και κατακτάει τον κόσμο με τον τρόπο που το κάνει. Και αυλαία, ακριβώς για να περάσει ο λόγος σε σένα κοινό. Ότι τι βλέπεις ποιος είναι, δεν θα σου δείξω το happy end, ας πούμε. Είναι δική σου υπόθεση. Όχι, όχι. Να ρίξεις αυτόν τον άνθρωπο ή να μην ανέβει και ποτέ. Όχι, όχι, δικό σου είναι. Αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον, νομίζω, για μένα στο έργο. Είναι εξαιρετικό. Συγχαρητήρια σε όλους. Θέατρο ΑΡΚ. Ποιες μέρες παίζετε? Παίζουμε Τετάρτη με Κυριακή, με Σάββατο διπλή παράσταση. Πλέον παίζουμε μέχρι τις 30 Απρίλη και σταματάμε. Μπορώ να ανακοινώσω πια
πήρα και την άδεια του σκηνοθέτη μου. Ότι θα πάμε και του χρόνου. Συγχαρητήρια. Είναι επιτυχία που είναι, αλλήμον. Νομίζω από Οκτώβρη λογικά θα ξαναρχίσουμε. Very well done. Δεν προλάβανε κιόλας. Σας αξίζει. Αξίζει και στους υπόλοιπους θεατές να το δούνε και για αυτούς που το είδανε να το επαναλάβουν και για τους υπόλοιπους που δεν πρόλαβαν να το δούνε. Ναι. Εννοείται. Ερίκο, πες μας τι άλλο ετοιμάζεις, αν ετοιμάζεις κάτι που μπορείς να ανακοινώσεις. Ναι, βέβαια. Θα είμαι τώρα το καλοκαίρι. Θα κάνει Εκάβη του Ευρυπίδη η Ιώη Βουλγαράκη στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Θα παίξουμε στην Επίδαυρο. Εξαιρετικά. 11 και 12 Αυγούστου είναι στην Επίδαυρο. Εμείς θα ξεκινήσουμε παραστάσεις από νωρίτερα. Από 7 Ιουλίου, νομίζω, θα κάνουμε μια περιοδία στην Ελλάδα. Mm-hmm. Που θα καταλήξει στην Επίδαυρο 11 και 12 Αυγούστου. Και μετά το Σεπτέμβρη, κάποιες παραστάσεις στην Αθήνα. Όπως γίνεται κλασικά στις καλοκαιρινές παραστάσεις, τα ανοιχτά θέατρα. Εξαιρετικά. Με μεγάλη χαρά. Με την Ιώτη Βουλγαράκη. Ένας πολύ ωραίος θείασος. Πάρα πολύ. Έχεις ξαναπαίξει Επίδαυρο? Ναι, είναι η δεύτερη μου φορά τώρα. Η πρώτη ήταν με την Κατερίνα την Ευαγγελάτου. Αχα. Το 2017 ήταν η καλοκαιρινή παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου που είχαμε κάνει την Άλκηση του Ευρυπίδη. Πάρα πολύ ωραία. Μια υπέροχη παράσταση, πραγματικά υπέροχη. Πώς είναι η εμπειρία της Επιδαύρου? Βασικά, φαντάζομαι η εμπειρία του να παίζεις στο θέατρο, σε κάθε θέατρο, αλλά συγκεκριμένα της Επιδαύρου. Εγώ θα ρωτήσω γιατί είναι και μια μυσταγωγή από μόνο του αυτό και ενεργειακά. Γιατί είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Εγώ θυμάμαι όταν είχε πάρει τότε η Κατερίνα το 2017, εγώ μέχρι τότε είχα ένα. Ίσως και για να μην το λαχταράω και τόσο, δεν ξέρω, υποσυνείδητα, την είχα απομυθοποιήσει κάπως. Έλεγα εντάξει, κάθε θέατρο έχει την αξία του. Τώρα έχουμε μια αρχαιολαγνία, ας πούμε, η Επίδαυρος και η Επίδαυρος. Σε όποιο θέατρο κανείς είναι σημαντικό. Όταν με πήρε τηλέφωνο τότε το 2017 και μου λέει, σε θέλω στο θείασο, θα κάνουμε εδώ και το. Ξαφνικά τόνισα λίγο μέσα μου ότι τι εννοείς, θα παίξω Επίδαυρο. Μου ήρθε ξαφνικά. Τα συνειδητοποίησα όλα βέβαια όταν πήγαμε εκεί πρώτη φορά, απλά για να δούμε το χώρο. Ναι. Και ανέβηκα πάνω. Ακόμα δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δηλαδή λέω τώρα εδώ τι γίνεται. Είναι ένα πράγμα, εμπνέει κάτι τέτοιο χώρος που δεν είναι απλώς μια ιστορία, ας πούμε, ή μια αρχαιολαγνία. Όχι, είναι πράγματι, όπως λένε, που μου αρέσει πολύ αυτή η φράση, το θέατρο των θεάτρων. Από κατασκευή του δηλαδή, είναι μαγικό αυτό που δημιουργεί. Με αποκορύφωμα πια την παράσταση, που θυμάμαι ότι όταν είχα βγει, έχει κάτι τόσο περίεργο η Επίδαυρος, ενώ αν πας την τελευταία, ας πούμε, σειρά, πάνω-πάνω, που το είχα κάνει εγώ στις πρόβες για να δω πώς φαίνεται η σκηνή και πώς ακούγεται, ας πούμε. Η ορχήστρα της Επιδαύρου φαίνεται πολύ μικρή. Και πραγματικά και η ηθοποίη πολύ μικρή. Στη τελευταία σειρά πάνω. Όταν είσαι όμως πάνω στην ορχήστρα, είσαι επί σκηνής, είναι λες και γίνεται κάτι αρχιτεκτονικά που όλες οι σειρές αποκτούν μια κάθετη διάσταση. Δηλαδή δεν αντιλαμβάνεται ο ηθοποιός πολύ πόσο μακριά είναι η τελευταία σειρά. Πιο πολύ το βλέπεις σαν να είναι όλοι κοντά. Απλά ψηλά. Τελευταία σειρά είναι ψηλά, αλλά κοντά μου. Πολύ κοντά μου. Είναι λες και είναι όλοι γύρω-γύρω. Και θυμάμαι στην πρώτη παράσταση, δηλαδή στην Επίδαυρο, τότε με την Κατερίνα, ότι ήταν μια. Δεν νομίζω ότι έχω ζήσει πιο μαγική στιγμή. Το πόσο δηλαδή αυτό το πράγμα αποκτάει μια ακριβώς όπως το πει τελετουργική διάσταση. Είναι η πιο πνευματική διάσταση που μπορεί να φτάσει, νομίζω, το θέατρο και ένα ηθοποιό. Είναι όλο το κοινό γύρω. Τόσο ζεστά, με τον ουρανό πάνω σου, ας πούμε, και τα δέντρα πίσω και το φεγγάρι, είναι ένα πράγμα σύλληπτο. Και χαίρομαι πολύ που θα ξαναβρεθώ, γιατί η πρώτη φορά ήταν τώρα μέχρι εγώ να συνειδητοποιήσω ότι έπαιζα εκεί. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, πώς το αντιμετωπίζεις, πέρασε και απλά το ζήσα έτσι, σαν μια εμπειρία ενός μικρού παιδιού που λέει «Ουάου, είμαι στην Επίδαυρο». Τώρα νομίζω θα είναι μια ευκαιρία λίγο να το ζήσεις να ακόμα και περισσότερο και να το ευχαριστηθείς και πολύ καλή επιτυχία. Το Theater Voice είναι πάντοτε δίπλα σου και να επικοινωνήσουμε και πάλι όταν θα πλησιάζει ο καιρός και αυτό το θεατρικό. Δική μου τιμή και είναι πάντοτε δίπλα σου να επικοινωνεί όλα τα καλλιτεχνικά σου νέα και μέχρι τότε θα τα ξαναπούμε
Και τέλεια. Μη σου πω, θα, λογικά εγώ θα είμαι και στην Επίδαυρο τότε, οπότε θα χαρώ να τα πούμε και από κοντά. Εννοείται. Και να καλύψουμε και το γεγονός και το τόσο ωραίο και με την παράσταση. Μέχρι τότε να σου ευχηθώ πολύ καλή συνέχεια. Βασικά να σε ρωτήσω, έχεις κάτι άλλο που ετοιμάζεις? Συγγνώμη, δεν ήθελα να σε διακόψω. Πέρα από αυτό, έχεις κάτι άλλο? Όχι, τώρα αυτό είναι. Θα ξεκινήσουμε πρόβες για το καλοκαίρι και μετά το χειμώνα ξανά τον Αρτούρο. Εξαιρετικά. Οπότε να σου ευχηθώ πολύ καλή έτσι, συνέχεια σε όλα αυτά τα οποία ετοιμάζεις. Τα οποία είναι πάρα πολύ εξαιρετικά. Και μπράβο για ό,τι κάνεις. Σε ευχαριστώ, χαρά μου. Βασικά να πούμε συγχαρητήρια σε εσάς, σε όλους τους καλλιτέχνες, γιατί για εσάς γίνεται αυτό. Γιατί να μας μεταφέρετε όλα αυτά τα ωραία πράγματα που κάνετε. Και αυτό το podcast είναι εδώ πάντοτε να υποστηρίζει τα ωραία πράγματα που κάνετε, για να επικοινωνούν σε όλους τους ανθρώπους που τους ενδιαφέρουν να τα βλέπουν όλα αυτά κάπου μαζεμένα και να ενημερώνονται. Έτσι, οπότε έτσι. Να συνεχίζετε κι εσείς να μας δίνετε υλικό, για να μπορούμε κι εμείς να το διοχετεύουμε. Έτσι πάνε αυτά. Οπότε ευχαριστούμε και από τη δική μου την πλευρά και σένα και όλους τους συναδέλφους σου για όλα αυτά τα ωραία πράγματα που κάνετε. Και να σε ευχαριστήσω και εσένα, να σου ευχηθώ καλές γιορτές, γιατί τώρα έχουμε Πάσχα. Βέβαια, μέχρι πότε θα βγει το podcast σου, εγώ οφείλω να σου το πω. Και να σου ευχηθώ τα καλύτερα και να έχεις υγεία και όλα τα καλά. Να είσαι καλά, Φάνη. Αγαπητοί ακροατές, σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Αυτό ήταν το Theater Voice, είμαι ο Φάνης Αριτζής.